Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, η παράταξη του κ. Σωτήρη Κοτσοβού ψήφισε τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας του Δήμου, αφού, όπως τόνισε ο ίδιος, παρά τις όποιες παρατηρήσεις, το σύνολό του είναι νόμοι που έχει βάλει ο Καλλικράτης. Είναι ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Είναι μια, θα λέγα, ένα περίγραμμα του πώς θα δουλεύει ο καινούριος Δήμος. Και στην αρχή αλλά και με την περιοπτική την οποία πρέπει να έχει σαν πολύ μεγάλος Δήμος όπως είναι ο δικός μας και γεωγραφικά αλλά και πληθυσμιακά. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος προβλέπεται από το καινούριο νόμο του Καλλικράτη, για τον Καλλικράτη και κατά 80-90% οι διατάξεις είναι προβλεπόμενες από τον νόμο αναλυτικά. Βεβαίως οι Δήμοι οφείλουν να διαμορφώσουν τις προτάσεις αυτές σύμφωνα με το δικό τους διάγραμμα και προθέσεις. Υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια, όντως υπήρχε μια επιμέλεια, θα έλεγα, από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, υπήρχαν και μερικές παρατηρήσεις που γίνανε από μέρους μας. Αυτό ήταν και ο λόγος άλλωστε της συζητήσεως. Κατά τα άλλα, υπήρχε μια τυπική ουσιαστικά διαδικασία συζητήσεως. Η μείζων αντιπολίτευση αποχώρησε από την ψηφοφορία διότι δεν είχε χρόνο να το δει. Εμείς το ψηφίσαμε με τις παρατηρήσεις που το κάναμε. Βέβαια πάντα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης. Αυτός ο οργανισμός προβλέπει τη διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, του Γραφείου του Δημάρχου, των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που θα γίνουν στους συνενούμενους Δήμους, δηλαδή σε όλες τις παλιές έδρες των Δήμων που συνενώθηκαν με τον Δήμο Άργους Μυκηνών τώρα. Και δείχνει δηλαδή πως ο Δήμος ο καινούριος θα πρέπει να λειτουργήσει διοικητικά. Τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε γραφείο, σε κάθε διεύθυνση κλπ. Ελπίζουμε ότι οι προοπτικές αυτές που φαίνονται να μπορούν σε κάποια στιγμή να υλοποιηθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα συναρτώνται και με θέματα στελέχωσης και προσωπικού που με τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο και μόνο με την αναδιάρθρωση και ανακατανομή των υπαρχόντων στελεχών μπορεί να γίνει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο ή κάποια ένταση ή κάποια ιδιαίτερη αντιδικία για αυτό το θέμα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί βήμα-βήμα και όχι χωρίς έτσι ιδιαίτερη επιμέλεια γιατί δεν είναι εντελώς έτοιμο από πλευράς πραγματικής λειτουργίας, είναι τυπικό περισσότερο. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ελπίζω και εύχομαι ότι το δυναμικό, το υπαλληλικό του Δήμου, όπως έχει ήδη πλέον διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση και των υπαλλήλων από τους άλλους Δήμους, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ελπίδες για καλή διαχείριση του δημόσιου χώρου, του δημόσιου αυτού χώρου και των υπαλλήλων του και των στελεχών του. Δηλαδή, γιατί ο Δήμος δεν έχει μόνο υπαλλήλους, έχει και στελέχη πλέον. Και όλα να πάνε καλύτερα από ότι ο Καλλικράτης τουλάχιστον μας έχει απογοητεύσει στην αρχή. Κατά τα λοιπά τα θέματα ήταν τρέχοντα. Έχουμε πάλι την Τρίτη Δημοτικό Συμβούλιο με σοβαρά θέματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ψήφιση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε να έχουμε ένα αντίγραφό του την Δευτέρα, για να μπορούμε να το δούμε μέχρι την Τρίτη το απόγευμα που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να έχουμε και εμείς μια άποψη, γιατί αυτό είναι κορυφαίο πλαίσιο διαδικασιών, θα έλεγα έτσι, λειτουργίας του Δήμου, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο πάντοτε είναι η κεντρική πηγή της από των αποφάσεων του καινούργιου και του μεγάλου Δήμου μας και όλων των Δήμων της χώρας.